Τι με κοιτάζει εσύ. Δυόμιση ώρες έκανα σήμερα. Τι δυόμιση ώρες έκανε σήμερα. Τι δυόμιση ώρες έκανε σήμερα. Ψέματα, δύο. Σιγάρε, με χάπι. Στο τι επιτρέπεται αύριο και στο τι δεν επιτρέπεται. Έχει απαγορευτεί το γαμίσι. Δεν μπορεί να γαμάς. Όπα. Μισό. Μισό. Όπα. Έχει ένας μία γκόμενα στην Καβάλα. Στην Ξάνθη, στον Πολύγυρο, στην Κομωτινή. Και θα πάρει αύριο. Το 33, σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή. Είναι περίεργο νούμερο. Θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να πάει να πηδήξει ή να έρθει μία, ξέρω εγώ, από τη Μηχανιώνα στο Χαριλάου να καβαληθεί με κάποιον άλλον. Έχετε απαγορέψει το γαμίσι, το έχετε καταλάβει. Να καβαληθεί. Τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε παιδιά. Ψοφάνει χέρι. Και συνεχίζουμε. Δηλαδή το ότι απαγορεύεται το σεξ τώρα, αυτοί που μένουν μέσα. Ενώ κάναμε πολλά, τι είπες. Ναι, σταμάταρε. Απαγορεύτηκε το σεξ. Είναι ό,τι χειρότερο. Μπορεί να πας στο σκύλο σου βόλτα, μπορείς να κάνεις προπόνηση, μπορείς να πας στη δουλειά σου κτλ. Αλλά το σεξ απαγορεύεται. Τι με κοιτάζεις εσύ. Δυόμιση ώρες έκανα σήμερα. Τι δυόμιση ώρες έκανε σήμερα. Τι δυόμιση ώρες έκανε σήμερα. Ψέματα, δύο. Σιγάρε, με χάπι. Άκου εδώ. Αύριο λοιπόν 6 ώρα έχεις δουλειά εδώ, 7 ώρα, 9 ώρα, 10 ώρα. 12 η ώρα θες να πηδήξεις. Ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Θες να πας στο σπίτι της γκόμενά σου. Θα πάρεις αυτό το γαμημένο το 13.033 και θα πεις. Αυτό είναι τα μηνύματα, εσύ, Γρηγόρη, 13.033. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πεις. Καλά, εγώ θα πάω στο Παρμπρίζ, πάω στο Μετρόπολη, θα μου δώσεις. Να το, κι άλλοι. Παιδιά, αυτό είναι τρελό. Το σεξ λένε επιτρέπεται, αλλά όχι τα φιλιά. Καλή κομή, παιδες. Ναι. Επίσημα έχει βγει, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και το ζητούν εδώ πέρα με τον διευθυντή του Flash και με κόσμο έξω, έτσι. Ναι. Και στη Μαρμίδα σήμερα, παιδιά. Είναι φοβερό, ναι. Και στο Βασίλη. Η Μαρμίδα είναι μια εκπομπή, η οποία δεν σας τα πούνε αυτά οι άλλοι κάτω. Δηλαδή, ο ψάλτης που με 7 παιδιά θα σας πει τα σωστά, σας τρομοκρατήσει κτλ. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό ναι. Χωρίς φιλί και να πω. Μισό. Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ. Βασίλη, ερεθίζεσαι χωρίς φιλί. Δεν γλύφεις, δεν κάνεις τίποτα. Τον χώνεις και φεύγεις, αυτό λέει. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, αυτό είναι. Άλλο είναι το θέμα όμως τώρα αυτό. Περίμενε. Άλλο είναι το θέμα. Δεν βλέπω. Δεν υπάρχει το μήνυμα. Μάγκες έχετε ρυθμίσει την κοπέλα μου να κοιμηθώ και σήμερα λέει. Έρχεται με κορονοϊό με ελαφριά συμπτώματα. Φτερνίζεται λέει. Ο οποίος μου κυκλάωσε. Αηδίες, αχλαμάρες. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, άκου εδώ. Εμένα άκου. Τι να γράψει αυτός ο Φουγκαράς. Θα πάω να πηδήξω, δεν θα στο εγκρίνει. Δεν προβλέπετε, ρε φίλε, αυτό. Τι θες, τι το λες 100 φορές, δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε να πηδάτε. Το καταλάβατε. Δεν προβλέπετε. Θα σαλτάρουμε. Θα σαλτάρουμε. Να βγεις, να έχεις μια γκόμενα, μια φίλη ή αυτή να έρθει σπίτι σου, πρέπει να δικαιολογήσεις. Δηλαδή ο άλλος με αυτά που του συμβαίνουν έχει όρεξη να πάει να το ρίξει το παιδί, μα ρε. Τι λες! Γιατί, τώρα τι είναι λες, που. Πάτε με τα καλά σας, ρε. Τώρα είναι που. Αυτό, έχει δίκιο σε αυτό, έχει δίκιο. Αλλά... Πάτε με τα καλά σας, ρε. Ο άλλος έχει κλεισό το μαγαζί του. Έχει φύγει από τη δουλειά, δεν δουλεύει. Το επίδομα πότε θα το πάρει. Δεν έχει να ζήσει ο άλλος. Τον ενδιαφέρει τώρα πάρα πολύ. Για κάποιον που τον ενδιαφέρει, τι έχει να κάνει. Για κάποιον που έχει λεφτά τον ενδιαφέρει. Κύριε Πρωθυπουργέ τη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ τη χώρα. Ναι. Διάγγελμα Ραπτόπουλου. Το ερώτημα είναι το εξής. Με πιάσανε πάρα πολλοί 30, 35, 40, 50, 55, οι οποίοι χώνουν έξω από το σπίτι τους κτλ. Και κάποιες κυρίες οι οποίες πάνε σε άλλα σπίτια. Με αυτό το θέμα τι θα γίνει. Θα πούνε ότι πάνε μια βόλτα, θα δηλώσουν και θα πάνε στο σπίτι της κυρίας και τελείωσε. Έχεις δικαίωμα να πας για ατομική άσκηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτό το 13.033 το πείδημα δεν επιτρέπεται. Το σκύλο λέει μπορεί να το βγάλει βόλτα. Χιονά μπορεί να το βγάλει βόλτα. Εντάξει, να το πείτε μαζί. Λοιπόν, πρέπει να βρείτε. Καταρακώνετε τον κόσμο ψυχολογικά. Καταράκωσε. Σε αυτό που λέει ο Βασίλης έχει δίκιο. Ναι, είναι πολύ όπως έχει επιταγές που λήγουν και τα λοιπά. Ναι, είχα εγώ φίλο να κάνει 4-5 μήνες να έκανε σεξ το παιδί. Δεκαετία των 90. Ναι. Σε καλά τα χρόνια. Καλά, αντιπρόσωπο σε ρούχα. Μου λέει Μάριο, δεν μου σηκώνεται κανονικά. Ναι. Λοιπόν, αλλά. Να δούμε κάτι.